Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να είμαστε πάλι. Underdogs by God Game Experts, απαμένα σας, αγαπημένη σας ομάδα, εδώ στο διαδίκτυο και στο Spotify, εσχάτως, έζαν. Βεβαίως. Δεν το ξεχνάμε. Απέναντί μου είναι ο Βίτωνας. Αν ακούσετε κανένα αχ και βαχ και όχι και Παναγιά μου και Χριστέ μου κτλ. Είναι γιατί το παιδί υποφέρει, είναι στο IR για αυτήν την εβδομάδα, αλλά εδώ πιστό στον αγώνα, κάπου βόσκει το χνούδι και κοιμάται και βγαίνει κτλ. Αλλά η ομάδα έχει ως εξής. Αθέατος. Πάρα πολύ ωραίος, πολύ δυνατός σήμερα μαραθωνοδρόμος εδώ μαζί μας. Έτοιμος με όλα, κάνει τις τελευταίες του έρευνες. Ναι, σαν ναι. Ακόμα και σήμερα πρωταθλητής με μπλούσα που μας το θυμίζει. Μπράβο, ναι. Εγώ και μέρες που το οποίο έρχεται να ξέρετε. Είμαι σίγουρος. Περιμένω μέρες από το NBA Store. Καμία αμφιβολία. Το οποίο εδώ είναι από τη Fanatics. Από τη Fanatics. Το οποίο δεν μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων. Και εδώ είναι ο DJ Ρίκο, λοιπόν. Για άλλη μια εβδομάδα πιστή στο ραντεβού μας για την αναφορά, έτσι, preview, επισκόπηση, προεπισκόπηση, όπως λέγει ο Γιάννης. Προεπισκόπηση. Των ομάδων. Υποπεριφερειών. Των ήταν ομίλων, όπως λέω εγώ, ναι, το οποίο με έχει μόρφωση. Θα το βρούμε αυτό μέχρι το τέλος. Να πω ότι μπορείτε να μας βρείτε πάρα πολύ εύκολα στα account μας στο Instagram, τα βλέπετε εδώ από κάτω. Καλό θα με βάλει κοινικό να το κάνω αυτό. Έτσι, μπράβο. Εδώ από κάτω βλέπετε τα Instagram μας και μας βρίσκετε και στο Spotify, μας βρίσκετε προφανώς στο YouTube που μας βλέπετε. Και μας βρίσκετε και στο TikTok και μας βρίσκετε και. Πού αλλού, και στο Twitter έχει account. Underdogs.gr, βέβαια. Λοιπόν, συγγνώμη. Σε όλα αυτά μας βρίσκεται, αλλά περισσότερο από όλα μας βρίσκεται στην καρδιά σας, που είμαστε νούμερο ένα εκπομπή και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και αφήστε τη σχόλια να τσακωθούμε, όχι μόνο στο EuroLeague των παιδιών. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Southeast, στην περιφέρεια που κινείται αντίθετα με τον κόσμο που κινείται. Πω, πω, είναι τόσο αντιεμπορική αυτή η περιφέρεια. Όλη η ράπη έχει πάει εκεί και όλο το μπάσκετ έχει φύγει από εκεί. Νιώθω ότι είναι σαν με τιμωρία, ξέρω εγώ. Τώρα φτάσαμε στη Southeast, ξέρω εγώ. Μιλήστε για τη Southeast, λέει, ξέρω μια ώρα. Επειδή δεν είσαι στα καλά παιδιά με στη βδομάδα. Ξέρει όμω τι γίνεται. Το έφερα έτσι τα πράγματα που τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή που κάνουμε την προεπισκόπηση, φαίνεται αυτό το ναυάγιο. Αλλά πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες. Δηλαδή, πέρσι, μία από αυτές τις ομάδες είχε φτάσει στους τελικούς του NBA. Πριν από τρία χρόνια, μία από αυτές τις ομάδες είχε φτάσει στους τελικούς της Ανατολής. Έτσι. Δηλαδή, yeah. δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Αλλά βέβαια έχουμε δύο perennial losers σε αυτήν την πεντάδα. Yeah, yeah. Αλλά ξεκινήσουμε ανάποδα, ξεκινήσουμε από την μοναδική. Όχι. Ίσως η μοναδική ομάδα που έκανε κάτι στα περσινά playoff. Και φέτος, μάλλον θα κάνει, λες. Για τους Orlando Magic, λέμε, την αγαπημένη ομάδα που συχαίνεται ο Ζαν. Τώρα δεν συχαίνομαι και εγώ, τώρα υπερβολές. Σ' αρέσει πάρα πολύ σαν λόγο, σαν. Δεν μου αρέσει το ρόστερ τους, δεν το βλέπω. Μ' αρέσει ο προπονητής τους. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρόστερ, τους προπονητές και όλα αυτά τα οποία δεν αρέσει το Ζαν και θέλει να γυρίσουμε πίσω το 2009 που είχαν πάει στο τελικό. Ωραία, να σου πω κάτι. Ναι. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης αυτήν την ομάδα είναι ο Τζόναθαν Άιζακ με 25 εκατομμύρια. Δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης είναι ο Κεντάβιος Κάλντουελ Ποπ που φέραμε φέτος για ποιότητα και. Και να έχουμε και κάτι να δείξουμε να πληρώνουμε κάποιον. Ναι, όλοι οι άλλοι με τσιρικάδες. Με 22. Αυτά. Ναι, γιατί είχαμε τον Βούσεβιτς και τον δώσαμε για τον Γουέντελ Κάρτερ. Και αυτά τα συμβόλαια. Έφυγε ο Γουέντελ Κάρτερ. Όχι, ακόμα εκείνη. Ναι, αλλά ήταν το ρούκι του. Τελείωσε το ρούκι contract. Είχε πάρει ένα δεύτερο, ξέρω εγώ. Ψηλά πράγματα. Έχουμε 20 εκατομμύρια στο tax space, αν θέλουμε να δώσουμε και τα λοιπά. Να δώσουμε. Και μόλις 9 εκατομμύρια πάνω από το cap, η τέταρτη καλύτερη ομάδα, δεν ξέρω καν τι σημαίνουν όλα αυτά για το Ορλάντο. Κατάλαβες, δηλαδή, λοιπόν, δεν ξέρω αν τους λένε κάτι όλα αυτά. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε τα πράγματα στη σειρά. Πέρσι πήγανε στον πρώτο γύρο, αποκλειστήκανε με 4-3 από το Cleveland. Mm. Έτσι, σε ένα, όπως είπαμε, επικό και την προηγούμενη εκπομπή, η Ματσάπ, το οποίο δεν ήταν επικό και το οποίο το Ορλάντο το έχασε μέσα από τα χέρια του. Σωστά. Ωραία. Άρα, δηλαδή, εμπειρία πλέον έχουμε. Βγήκαμε πρώτοι ξανά στο Division μετά το 18-19. Βέβαια. Όπου και χάσαμε πάλι στον πρώτο γύρο. Ναι, τότε είχαμε χάσει από τους Bucks, νομίζω. Από τους Bucks 4-1 που είχαμε χάσει. Όχι. Νομίζω. Είναι και το match το οποίο είχαμε κερδίσει 1-0 και μετά μας κάναμε μπορεί. Ένα 4. Μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι αυτό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Superstar έχουμε. All-Star, συγγνώμη. All-Star έχουμε δύο, υποτίθεται. Τον Πάολο Μπανκέρο και τον Φρανς Βάγκνερ, τον οποίο τον ακριβώς. Γιατί okay, σας είπα πώς είναι το payroll φέτος. Του χρόνου κάνει και εκείνη η ανανέωση του Φρανς. Και πάμε τώρα για 38 και 40 κτλ. Ωραία. Σίγουρα πληρώνουμε κάποιον αδερφό σαν All-Star. Αδερφό Βάγκνερ έχουμε. Βεβαίως. Βασικό πεντάρι έχουμε. Ο Γουέντελ Κάρτερ δεν είναι βασικό πεντάρι, δηλαδή. Δεν είναι. Δεν είναι. Δηλαδή, ποιοτικά εννοώ. Ποιοτικά δεν είναι. Και δεν ξέρω πώς την έχει δει κιόλας ο Γουέντελ Κάρτερ. Ο Γουέντελ Κάρτερ την έχει δει σαν να ξέρω εγώ το second coming του Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ. Και κάθε συνέχεια στο τρίποντα και σου στάρει τρίποντα. Δηλαδή στα playoff ειδικά ήταν σε φάση. Ναι, είναι η μόδα των ψηλών. Ένα στα 8, ξέρω εγώ και τέτοια. Δηλαδή, βάραγε μέχρι να πέσει ο ήλιος. Ο Τάουνς στέγε όλα αυτά. Point guard έχουμε πολλούς. Έχουμε πάρα πολλούς. Για πάμε να τους δούμε λίγο ποιους έχουμε. Ποιος είναι ο βασικός μας. Ο Κολ Άντονι. Ναι. Μάλλον.
Τζέλεν Σάξ στο 2. Ο Τζέλεν Σάξ παίζει στο 2 πλέον. Αυτό ήθελα να πω. Δεν τον πήγαμε, τον πήραμε, τον είχα πάρει για άσο τον τράφη. Ναι, έχουμε, ναι. Έχουμε και τον, το φίλο σου, τον Άντωνι Μπλακ. Τον έχουμε. Δεν έχουμε τον Φόλτ που έχει φύγει. Δεν παίζει πλέον φούλη εκεί πέρα. Είναι free agent, α δεν υπάρχει πουθενά. Θα μπορούσε να γυρίσει και λέει. Έχει φύγει από το. Έχουμε φέρει και τον Κόρι Τζόσεφ επίση για να κλείψει. Μάλιστα, να πούμε τον Κόρι Τζόσεφ μπορεί να μην έρθει ο. Τι ξεχνάω, κάτι ξεχνάω. Κοίταξε, υπάρχει ο. Στο 2 έχουμε τον. Κάνανε και τον. Ένα exhibitor στο McLangan, αν δεν κάνω λάθο. Ο οποίο μπορεί να είναι εκεί. Ο Μάντα Κλάγκ, ο διοικητή του γραφωμάτων. Ο άνθρωπο που σε κάθε φάση κάνει βήματα. Για άλλους ένας αδικημένος guard και για μένα. Ο οποίος δεν είναι απλά ένας καρφωματίας. Ή έχει παραπάνω στο παιχνίδι. Όχι. Και έχει πάρει πρωτάθλημα στην G League με Delaware και την επόμενη χρονιά ήταν πάλι καλός. Το λέω αυτό για τα θέματα γιατί τα σφυρίζουν το κακομίδι. Το σφυρίζουν. Που τα σφυρίζουν σε κάθε αγώνα. Δεν είναι Λέμπρον και Γιάννης αυτός να το σφυρίζουν ποτέ. Μα δεν κάνει τέτοια. Κάνει αυτό το παλιακό, το αφήματα που κάνανε οι παλιοί Αμερικανοί στη δεκαετία του 80 και 90. Ναι. Όχι τον Gunner Step, το ένα το χοντρό το που ξεκινήσουν τον πάσιμο. Και που τα σφυρίζουν. Κοίτα, στα forwards είμαστε καλοί. Προφανώς. Εκεί έχουμε ποιότητα. Εκεί είναι η δύναμή μας. Δηλαδή έχουμε τον Μπανκέρο Βάγνερ. Και τον KCP. Άιζακ. Έχουμε Άιζακ στα forward. Στα forward. Πες 4-5 ρε παιδί μου, δεν έχουμε τον Άιζακ. Ναι, πιο πολύ 4. Καλά, 5 δεν μπορεί να παίξει. Defensive specialist είναι πλέον. Έχουμε θέματα. Κοίτα, έχουμε και τον Ντασίλβα. Ο οποίος θα μπορούσε εν δυνάμει κάπως να μας δώσει κάτι. Ρούκι αυτός. Ναι, αλλά στο Ράντος με τους Ρούκις τους βάζουμε. Δεν έχουμε θέμα με τους Ρούκις. Εντάξει, γενικά το Ορλάντο νομίζω ότι όποια χρόνια και περάσουν. Το ίδιο θα λέω. Ενδιαφέρουσα ομάδα. Άντε να δούμε τι θα κάνει το Ορλάντο και ανάλογα πώς θα κάτσει μπίλια μέσα στη χρονιά. Ή θα πάει καλά και θα βγει πρώτο, ή δεν θα πάει καλά και θα λέμε άλλη μια χαμένη χρονιά του Ορλάντο. Έτσι αισθάνομαι. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι έχουν ποντάει πάρα πολύ στο τι επιρροή θα έχει στην ομάδα ο KCP. Μέσα παρένια winner πλέον. Δηλαδή, υπάρχει δύο πρωταθλήματα. Δύο πρωταθλήματα με δύο διαφορετικές ομάδες. Mm. Εντάξει, ο ρόλος του δεν ήταν σημαντικός. Ο ρόλος του ήταν μια χαρά σημαντικός. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήταν μέσα στο rotation κανονικότητα. Ναι, δηλαδή δεν τα πήραν εξαιτίας τα πρωταθλήματα. Μα προφανώς δεν είπε ότι τα πήραν εξαιτίας του και δεν τον πήραν και για τέτοιον αυτοί. Τον πήραν σαν τον τρίτο. Ποιος ήταν πιο σημαντικός, ο Steve Kerr για τους Lakers και τους Nuggets ή ο Steve Kerr για τους Bulls και τους Pels. Ξέρω εγώ. Δεν παίζουν ίδια θέση. Δεν έχει σημασία. Ποιος σημαντικός για την ομάδα. Ο KCP. Σοβαρά μιλάς τώρα. Σοβαρά μιλάω. Είχε κρίσιμο σου το KCP, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία το κρίσιμο σου το όμως μόνο. Δεν συγγνώμη, εδώ μιλάμε για τη λειτουργία της ομάδας. Πρέπει να φτάσει μέχρι τους τελικούς για να. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνει πάντως ο κόσμος. Ο KCP όμως είναι αξιόπιστο σουτέρ. Δηλαδή είναι τύπος. Ο Κέρ δεν ήταν δηλαδή. Ρε παιδί μου τώρα, τι συγκρίνει. Σαφώς και καλύτερο σουτέρ ήταν ο Κέρ. Πιο σημαντικό. Για πού και πού τώρα μπήκαμε στη διαδικασία να συγκρίνουμε τον Κέρ. Έναν άλλο παίκτη ο οποίος ήταν perennial winner και χωρίς να ήταν σημαντικό για την ομάδα του, σημαντικό εντός εισαγωγικών. Ότι δηλαδή να ήταν εκεί. Ωραία, και εσύ πει περισσότερα λεπτά από ότι είπε ο Κέρ. Α, μπράβο. Δηλαδή παίρνει πολύ σημαντικότερες αποστολές στην άμυνα από ότι έπαιρνε ο Κέρ. Α, μάλιστα. Έτσι. Τα σούτα τα βάλει. Δεν είναι φύρα, ξέρω εγώ από τον τρίποντο. Και έχει του ξαναλέω, έχει την εμπειρία το veteran leadership που το οποίο του λείπει. Ξεκάθαρα. Οπότε αυτή εκεί πέρα νομίζω. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή είναι η μοναδική σημαντική προσθήκη που έχουν κάνει. Φαντάζομαι θα περιμένουν τον Τζετ Χάουαρντ να παίξει φέτος. Έδειξε κάποια ελάχιστα πραγματάκια στο τέλος χρονιάς πέρσι πριν στην regular season, αλλά και πάλι δεν. No one is impressed, ας πούμε. Τι μας λείπει, ρε παιδιά, σαν ομάδα, για πείτε μου τώρα. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι εδώ by default θα είναι πρώτη στην. Στον όμιλό του. Συγγνώμη, όχι, ούτε πειράζει. Ότι by default θα είναι πρώτη στον όμιλό του. Ποιο ήταν δηλαδή, ποιο ήταν. Το Μαϊάμι, θα μπορούσε να είναι το Μαϊάμι. Θα μπορούσε. Αλλά βαριούνται που ζουν όλοι. 99% θα έχουν και τα πικ του και τα δύο, γιατί έχουν δύο πικ πρώτου γύρου. Το ένα είναι protected από 1-5, μένει στο Denver και μετά πάει σε αυτού. Δεν νομίζω ότι θα είναι στι 5 χειρότερε ομάδε. Και έχουν και άλλο ένα δικό του, οπότε έχουν δύο πικ πρώτου γύρου. Μάλιστα. Δεν καίγονται δηλαδή. Νομίζω ότι είναι σε ένα holding pattern που λέμε. Δηλαδή περιμένουν να περάσει κανένα χρόνο ακόμα, γι' αυτό δεν κάνουν splash moves. Περιμένουν να δουν την εξέλιξη σίγουρα του Μπανκέρο, πώς θα πάει φέτος, για να δουν τι θα κάνουν μαζί του. Εντάξει, δηλαδή, πώς θα πάει φέτος. Υπάρχει περίπτωση να μην του έχει δώσουν το max. Έχει χτυπήσει τα βάνη. Εντάξει, όχι, δεν μπορεί να πει ότι έχει χτυπήσει τα βάνη. Πού το λαμβάνει εσύ. Ένα παιδί το οποίο είναι 23 χρόνο, όπως είναι. Ναι, αλλά τι άλλο μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτό. Ο Μπανκέρο έχει χτυπήσει τα βάνη. Νομίζω το Ορλάντο έχει χτυπήσει τα βάνη. Όχι, για τον Μπανκέρο. Ο Μπανκέρο δεν έχει χτυπήσει τα βάνη. Τι τα βάνη να χτυπήσει. Τι νούμερα μπορεί να χτυπήσει δηλαδή σε σχέση με τα περσινά. Ξέρω, μπορεί να είναι 25-7-3, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί. Πέρσι τι ήταν, 22,6.
6,9, 5,4. 5,4 assist. Ναι. Point forward έχει λοιπόν. Έχει χτυπήσει τα βάρη. Στο assist μάλλον γενικά. Ναι. Γενικά δεν έχει. Εγώ ξέρετε πως ήμουν υπερασπιστής του, πίστευα ότι... Τόσο πολύ δηλαδή. Δεν είναι για ένα. He's not the one. Δεν είναι για ένα. Το βλέπω αυτό. Την ερώτηση που είπε ο Γιάννης, ξέρω εγώ, τη λείπει άλλη superstar. Δηλαδή, άλλο franchise guy. Ναι, ωραία. Θέλουν άλλο superstar αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω. Εμένα μου έχει δείξει ότι δεν θέλουν. Μα μισό λεπτό. Αυτό σίγουρα είναι... μπορούν να πάρουν πάντως. Ε? Σίγουρα έτσι όπως είναι structure το salary cap τους και τα λεφτά τους ναι. Και το roster τους, σίγουρα μπορούν να φτιάξουν ένα δελεαστικό πακέτο και να έρθει κάποιο. Σίγουρα, ειδικά άμα κάνει μια καλή χρονιά, ο Wagner, ας πούμε, π.χ. θα μπορούσε να το κάνουν flip τον Wagner για κάποιον. Superstar. Ναι, η ερώτηση μου να χώσουμε για κανένα πικ μαζί και ο αδερφός του να πάει καλά. Αδερφός, ναι. Πάλι μπορούν να κάνουν. Είναι η ομάδα που θέλει να τον φτιάξει το superstar. Να τον φτιάξει το νούμερο ένα. Δηλαδή δείχνουν πει... έτσι ότι αυτό. Είναι τα χρόνια αυτά. Εγώ νομίζω είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι δηλαδή θέλουν περισσότερο homegrown talent. Θέλουν να φτιάξουν το δικό του Γιώκητς, το δικό του Γιάννη, το δικό του Tatum, το δικό του. Πάντως ο Μπανκέρο. Με λίγο καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο από το 33,9 που είχε, ναι. Φτάνει του 26 πόντου έτσι. Δηλαδή είχε καλύτερο ποσοστό από τον Franz Wagner πέρσι. Καλά, ο Wagner ήταν πτώση ελεύθερη και καλύτερη. Πολύ καλύτερο, όχι απλά καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Που σίγουρα κανείς δεν περιμένει, ξέρω εγώ, ότι θα έχει καλύτερο Μπανκέρο από τον Wagner. Απλά ο Wagner ήταν τόσο κακή χρονιά του πέρσι. 28% στο τρίποντο. Είναι τραγικό τραγωδία. Ναι. Τρομακτικό. Ναυάγιο. Τρομακτικό. Επίσης ο Μπανκέρο παίζει τα μάτσε. Δεν χάνει παιχνίδια. Mm. Δηλαδή έπαιξε 80 μάτς πέρσι. Σημαντικό. Του Wagner 72. Wagner, ναι, αλλά και αυτή πολλά για το NBA. Αγαπητά τρίποντα του Wagner στοίχησαν την πρόκληση. Ναι, ρε, εσύ, δεν λέμε, θέλουμε, έτσι. Και γενικά η χρονιά του η κακή. Ναι. Εντάξει, εγώ θα πω αυτό που είπα, ότι λέω κάθε χρόνο για το Ορλάντο. Ενδιαφέρουσα ομάδα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν και μια κίνηση εν δυνάμει να δούμε. Δεν νομίζω ότι θέλουν να πάρουν superstar. Αν παίρναν, θα παίρνουν κάποιον τύπου ανερχόμενο και αυτός που θα έρθει μαζί μας να... Όχι, εγώ το βλέπω ρε κάνα Towns. Το βλέπω ρε παιδί κάτι τέτοιο, κάνει ένας τέτοιος... Ή ξέρω, κάνα έναν Ράντλ. Δεν ξέρω, δεν έχω όμως να σας δώσουμε κάποιο πεντάρι, ας πούμε. Αυτό πεντάρι αλλά, θέλουμε. Αλλά κάνουμε μια ομάδα. Δεν μου λέτε, παιδιά, είχαμε όλοι κάποιου μαθητή στο σχολείο, εκεί στα 80-90 που ήμασταν μαθητές, ξέρω εγώ, που παίρναγε πάρα πολύ εύκολα τη βάση, αλλά δεν πήγαινε ποτέ πάνω από 14-15 γιατί ένιωθε μια αλλεργία και θα τον πούνε καλό μαθητή. Εγώ μάλλον ήμουν αυτό. Εσύ ήσουν αυτό. Ναι, ναι. Με 14-15. Εκεί ήμουν, ναι, συνέχεια. Δεν διάβασα ποτέ. Είχα. Δεν διάβασα ποτέ, αλλά είχα πούνε να καλά εκεί. Να η Ολλάντο Μάτζικ την πούμε τη σύνδεση Μασίου. Να αυτό είναι. Τι line έχουν αυτοί τώρα, να του τελειώνουμε, έλα, δεν μπορώ άλλο. Ορλάντο είμαστε στο 46 μισό. Πέρσι κάναν 47. Under βλέπω εγώ. Εκεί δεν μας βοηθάει. Λίγο under. 45, εκεί 46. Δεν βλέπω να πλησιάζει το 50. Πες τόσο 45 παρά στο 50. Εγώ νομίζω ότι τους μύθισε. Συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πάρα πολύ ίδια με πέρσι και ότι οι αντίπαλοι ξέρουν ακριβώς τι θα αντιμετωπίσουν και πώς θα τους παίξουν. Και δεν θα περάσουν καλά φέτος. Ωραία. Αυτοί όμως, ξαναλέω, αυτοί βασίζονται ότι θα έχει σημαντικό άλμα και ο ίδιος ο Μπανκέρο. Έτσι. Περιμένουν ότι ο Φράνς θα είναι πιο ο παίχτης που πληρώνουν. Νόμιζαν ότι είχαν μέχρι πέρσι τέλος πάντων. Και το βασικό εδώ πέρα είναι ότι περιμένουν πάρα πολύ τον Μπλακ και τον Χάουαρντ. Αυτοί οι δύο είναι σοβαρά, σοβαρά κεφάλαια για την ομάδα. Και νομίζω ότι και σε αυτή τη θέση, δηλαδή στα guards, όχι στη θέση, αλλά στο backcourt, θα είναι και κάποια κίνηση αν είναι να κάνουν, του να φέρουν κάποιον ο οποίος να είναι λίγο πιο proven, λίγο πιο έτοιμος να βοηθήσει μαζί με τον Caldwell Pope, να είναι εκεί η εμπειρία. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αρκετά στοιχήματα εκεί που δεν ξέρουμε αν θα βγουν. Πάντως, εγώ θα έβλεπα το Orlando να ήταν relevant, κανονικά relevant και να ενοχλήσει κάποιον σε σειρά playoff. Εντάξει, τώρα του χρόνου, άμα είναι OK. Ενώ σε αυτή τη χρονιά, άμα είναι και το Μιλιόκι και άμα είναι και, και η Φιλαδέλφια, γιατί φανταζόμαστε όλοι ότι θα είναι και οι Knicks και οι Celtics, λοιπόν, περιμένεις ότι θα πέσουν με κάποιον από αυτούς, οπότε πρέπει να τον ενοχλήσουν απλά. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν σειρά, ξέρω εγώ. Έτσι λέω. Αν μπουν στα playoff. Αλλά ναι, θα το έκαναν με έναν ψηλό. Ένα σοβαρό ψηλό. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά προχωράμε γιατί έχουμε και άλλες τέτοιες κάτω του μετρίου ομάδες να αναλύσουμε. γεια σας, εδώ επιστρέψαμε. Underdogs, Bankard Game Experts. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στον όμιλο της νοτιοανατολικής πλευράς των ΗΠΑ, το τρίτο κομμάτι της Ανατολικής Περιφέρειας. Και ακολουθώντας τους διάσημους στίχους του 1997 του Will Smith, Εμπενίβα Μιάμ. Καλώς ήρθατε. Ποια είχε την πέστηνε, που δεν παίζει πια, τη γυναίκα του. Ποια έχει στο βίντεο κλιπ, ρε φίλε. Του δεν Wade. Το θυμάμαι καθόλου. Του Wade, τη γυναίκα. Όχι. Είχε μια σπανιόλα, θα το θυμηθώ και θα μου έρθει. Λοιπόν, το Miami, λοιπόν, το οποίο πέρσι δεν.
πρόπερση τελικούς, πέρσι δεν και φέτος ένα μεγάλο ερωτηματικό. Όπως μεγάλο ερωτηματικό είναι και τα μαλλιά του. του Jimmy Butler. Είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή, παιδιά, το Pro Bettest για τα Media Days. Είναι το με τι μαλλί θα σκάσει ο Jimmy στην συνέντευξη τύπου. Θυμίζω πρόπερση είχε σκάσει με κάτι dreads, ξέρω εγώ, τόσα. Ναι, χοντρά. Μιλάμε. Και είχε με το καρέ. Και είχε σκάσει με ήμο. Ήμο καρέ. Ήμο. Άρρωστο. Το οποίο εντάξει. Τι έχουμε εκεί, Γιάννη μου. Τι έχουμε εκεί. Ναι, τι έχουμε λοιπόν, εκεί. Δηλαδή, τι διαφορά έχουμε, ξέρω εγώ, από το περσινό ναυάγιο. Δεν έχουμε καμία τρελή διαφορά. Η Εύα Μέντες ήταν. Πάρα πολύ νεαρή η Εύα Μέντες. Σταματήστε να παίζει, είναι μάνα στο σπίτι. Ο Ράιν Γκόσλινγκ είναι ο άντρας. Σωστά. Αλήθεια τώρα. Ακούσα πολύ στιγμή, δεν είμαστε, αλλά έχει σταματήσει να παίζει. Είναι αλήθεια. Έχει κάνει τυχερός ο Ράιν Γκόσλινγκ. Ναι. Αυτό. Να το πούμε αυτό. Η Εύα Μέντες είναι. Πω πω τι μου θύμισε. Anyway. Γενικά, σαν Μαϊάμι δεν έχουμε κάνει κάτι τρελό. Όχι. Έχουμε κάνει draft. Έχουμε παραμείνει οι ίδιοι. Μας έφυγε κανένας. Μας έφυγε, αλλά δεν μας πειράζει. Ποιος μας έφυγε. Έχουμε πληρώσει αδρά Jimmy Butler. Έχουμε δώσει λεφτάκια στο Jimmy Butler. Δεν είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε από την αλήθεια τώρα. Όχι, δεν είχαμε. Εντάξει, Αντεμπάγιο τον έχουμε ακόμα σε λεφτάκια καλά. Για ένα ακόμα χρόνο. Θα τον έχουμε σε λεφτάκια καλά. Καλά, εντάξει τώρα. Καλά, τώρα είναι ξαπλάτε. 35 εκατομμύρια παίρνει. Εντάξει, σε δύο χρόνια η ανανέωσή του είναι για να παίρνει 51. Οπότε ναι. Ακόμα τώρα τα 37 είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Και πιο καλύτερο μπορεί να βρει αυτά τα λεφτά. Δεν είπα ότι μπορεί να βρει καλύτερο. Εδώ σου λέω, στην προηγούμενη ομάδα λέγαμε για τον Μπανκέρο που θα παίρνει 40. Το Φρανς Μπανκέρο θα παίρνει 40. Οπότε μια χαρά είναι τα λεφτά για τον Τιμπάγιο. Ωραία. Η κρίσιμη ερώτηση που έχω να κάνω και στου δυο σα είναι. Δηλαδή, γνώμε θέλω, γιατί μαζεύω για αυτήν την ομάδα. Έχουμε κάποια ταμπέλα πωλήδη σε παίχτες αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε χρόνο έχουμε σαν Μαϊάμι. Τι νομίζω. Δίνεται ανταλλαγή εδώ, κορδελάκια βάζουμε και ψάχνουμε για κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω. Αυτούς τους λευκούς. Δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα αρεστοί οι παίχτες που έχουμε δηλαδή, στην αγορά. Αυτούς τους λευκούς που τους θέλαμε να τους στείλουμε κάποια στιγμή, τους θέλουμε ακόμα να τους στείλουμε. Ποιος, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον. Ναι. Καλά, okay. Τώρα αυτή τη στιγμή. Άμα στυπήσει την πόρτα κάποιο του Ντάνκαν Ρόμπινσον, θα πούμε ναι. Ναι, αλλά. Γιατί να μας τυπήσει την πόρτα για τον Ντάγκαν Ρόμπινσον αρχικά. Και δεύτερον, τώρα πλέον το συμβόλαιο του Ντάγκαν Ρόμπινσον. Δηλαδή, ο Ντάγκαν Ρόμπινσον έκανε μια συμβόλαιο που λέγαμε του έπιασε κότσο και τώρα πλέον τελειώνει αυτό το συμβόλαιό του ουσιαστικά. Τώρα για τον πληθωρισμό στην οικονομία, παιδιά. Και λέμε ότι. Καλό είναι. Είναι τσάμπα. Καλό deal, 19 εκατομμύρια. Είναι τσάμπα, αυτό λέμε. Νομίζω ότι το Μαϊάμι αυτό που κάνει θα συνεχίσει να το κάνει και φέτος είναι να παίρνει παίχτες, να τους εξελίσσει το ίδιο, να τους. Μέσω του Miami Way να τους κάνει νικητές, να τους φτιάχνει την νοοτροπία και να ελπίζει ότι στο τέλος εκεί όταν είναι οι κρίσιμες στιγμές θα γίνουν όλοι αυτοί μια γροθιά και θα πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Δηλαδή για τον Χείρο δεν θα πάρουμε κανένα τηλέφωνο να τον ξεφορτωθούμε. Κανείς δεν παίρνει τηλέφωνο. Ποτέ δεν έχει πάρει κανείς τηλέφωνο για τον Χείρο. Και να σου πω κάτι, και ώρα και να δώσουμε τον Χείρο τι θα πάρουμε. Όχι να μας πάρουμε. Τι θα πάρουμε καλύτερο από τον Χείρο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, γενικά το roster του Μαϊάμι είναι λίγο ξενερωτικό. Έχει δύο-τρεις που λες αν πιάσει αυτό θα γίνει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι τα στοιχήματα πάλι. Δηλαδή έχει τον Χάιμ Χάγκες προφανώς. Περιμένουμε ότι θα γίνει καλύτερο θα στην step επόμενη up, χρονιά. Καταπληκτική περιοχή χρονιά. Δηλαδή κανείς δεν περίμενε ότι θα είναι τόσο καλός. Όχι, είναι αλήθεια. Επίσης έχει τον Γιώβιτς, ο οποίος πήρε θέση του βασικού. Σωστά. Τέσσερα. Ξεκάθαρα δηλαδή. Πήραμε τον Γκέλελ Γουέρ στον draft. Αυτός. Πήραμε στον draft τον ψηλό. Που εν δυνάμει έχουμε τον έναν Αντεμπάγιο καλύτερο στο shoot, κάπως έτσι. Ο Αντεμπάγιο λίγο σούταρε στο τέλος της χρονιάς πέρσι. Ναι, αλλά αυτός ξεκινάμε από εκεί. Ο Αντεμπάγιο άρχισε να το βάζει στο παιχνίδι του. Όχι, απλά το σημειώνω γιατί μου φαινόταν πάρα πολύ άτσαλος Κατσούμπαλος, αλλά τα βάζε. Και νομίζω εκεί, μέχρι εκεί είμαστε. Αυτό. Και κατά τα άλλα, ελπίζουμε ότι θα τους βελτιώσουμε όλους αυτούς ώστε να στήσουμε κάτι καλό. Ναι. Επίσης, ελπίζουμε ότι θα είναι υγιής ο Τέρι Ροζιέρ. Και ο Τζίμι Μπάτλερ. Θα είναι υγιής ο Τέρι Ροζιέρ, ότι θα είναι υγιής ο Χείρο. Σωστά. Δεδομένου ότι θα είναι στην ομάδα μας ο Χείρο. Και ελπίζουμε ότι θα έρθει σε αυτή τη χρονιά ο Τζίμι ψημένος. Δηλαδή, παιδιά, θα μας είναι Ροζιέρ, Μπάτλερ, Χείρο, Γιώβιτς και Αντεμπάγιο. Αυτή είναι η παιδιά μας. Ναι. Χάκες. Σωστά. Όχι. Ροζιέρ, Μπάτλερ, Χείρο, Μπάτλερ, Αντεμπάγιο, Χάκες. Α, δεν είναι ο Χείρο πεντάδάτος. Αλλά όχι, δεν είναι. Κορδέλα. Ένα podcast, δεν θυμάμαι ποιο, έλεγε ότι ο Ντάνκαν Ρόμπινσον είναι all time top 5 παίκτης του Μαϊάμι στην ιστορία. What? Αστείο. What? Καλά, πότε ξεκίνησα να βλέπει μπάσκετ, το 20. Δεν ξέρω.
Τι ηλικία ήταν αυτά, παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, έχει πάρει και δύο ναι, δηλαδή. Να πούμε ότι έχουμε Kevin Love. Μπορεί να βρει 20 παίχτες. Προφανώς. Σίγουρα. 50 μπορεί. 50 μπορεί. 100% μπορεί να βρω. Πώς το λέγανε αυτό με το 4. Ο... Είναι φίλος του. Isaiah Ryder. Δε, ο Isaiah Ryder είναι. Είναι τελείω καλό. Ο Harold Miner είναι καλύτερο. Ο Harold Miner με τη μύτη. Γιατί ο Ryder ήταν τη Μινεσότα. Και νικητή διαγωνισμού καρφωμά. Είναι και δύο. Δηλαδή δεν είναι και ο μεγάλο ο Μπίζλι. Πιο καλό από τον Ντάγκαν Ρόμπινσον. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του. Δηλαδή το που λέμε. Όχι. Δεν είναι ο Μπίζλι. Λοιπόν. Ναι, τώρα. Επίσης ακούστηκε πάρα πολύ έντονα. Άκουσα ένα όνομα μέσα στην κουβέντα. Είπε έχουμε και ακόμα και Love, Kevin Love. Ναι. Έχουμε και Kevin Love, βετεράνο. Στα ποδητήρια. Δηλαδή εμείς θέλουμε σαν Μαϊάμι ένα Χάσλεμ κάθε χρόνο. Έτσι. Να έχουμε, ας πούμε. Δηλαδή ο Χάσλεμ στα μάτια 40. Νομίζω ότι ακόμα στη διοίκηση είναι ο Χάσλεμ. Σίγουρα θα είναι. Ο Λόβ έχει ακόμα 4 χρονάκια μέχρι να πάει 40. Οπότε θα είναι εκεί. Ωραία. Να ξαναλέω. Ακούστηκε κάτι πολύ έντονο την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούστηκε ότι τον κοιτάζουν πολύ σοβαρά από το Golden State. Το Λόβ. Όχι. Α, ποιον. Το Butler. Και δεν ήταν fake λογαριασμός στο Twitter αυτός. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αλλά θα τα πούμε αυτά όταν πάμε στο Golden State. Δεν χρειάζεται να το ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα. Okay. Απλά να ρωτάω, από τον Golden State. Καλά, φτάσουμε στο Golden State, μπορεί να γίνει κάποια κίνηση. Θέλει κολλασμένα παίχτε. Θέλει κολλασμένα. Θεωρούν. Δηλαδή... Έχουν κάνει καλή ευθύνη. Δεν θα μιλήσουμε για τον Golden State όμως. Όχι, θεωρούν ότι ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν πάμε πουθενά. Αυτό θεωρούν. Ωραία, τι λάθο. Το ρεζουμέ το δικό μου είναι ότι είναι ξενερωτικό το Μαϊάμι. Είναι, ναι. Δεν, δηλαδή εκεί που το Ορλάντο λε, άντε να δούμε θα κάνει το Ορλάντο, στο Μαϊάμι λε να του βάλω τώρα να του δω. Τι είναι πιο ξενερωτικό, το Μαϊάμι ή όταν το Μαϊάμι ξαναφτάσει στο τελικό με αυτούς τους ψόφιους. Τι αν τα δει είναι το ξενερωτικό. Αυτό θα είναι ξενερωτικό. Αν ξαναγίνει αυτό, τότε θα μιλάμε για. Μιλάμε πραγματικά πραγματικό φαινόμενο. Δηλαδή, όχι, θα μιλάμε με αυτή την ανατολή όπως είναι φέτος. Θα μιλάμε για κάποιο μάγο, ναι. Ο οποίος με potions και. Καθίστε, παιδιά. Δεν θα περάσει πλέον φέτος. Θα πέσει πάλι με το Μιλιόκι και του. Και τσοκάρι το Μιγουλόγο. Σόρτ, να πω κάτι. Πήγε πέρσι η Ινδιάνα. Επειδή δεν ήταν, δεν ήταν η Ινδιάνα ένα μικρό Μαϊάμι. Όχι. Γιατί τι όχι. Τι λες, φίλε, τι είναι αυτά που λες. Γιατί. Τι είναι αυτά που λες, Ευαγγελία. Γιατί ρε παιδιά. Σαν στάτους μπορεί στην αρχή της χρονιάς να ήταν παρόμοιο, αλλά εδώ μιλάμε ότι μπορεί έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι μόνο παίκτες που είναι ανερχόμενοι. Και θες να τους βλέπεις. Μα όταν το Μαϊάμι πήγε στους τελικούς, όλοι αυτοί οι νέοι σαν ανερχόμενοι θεωρούνταν και μετά οι περισσότεροι. Ποιο ήταν ο ανερχόμενο, Ευαγγελία. Αυτοί που πήραν τα συμβόλαια. Ποιο ήταν ο Γκέλετ Μάρτιν που ήταν, ξέρω εγώ. Ήταν λεγιονάριο ήδη, ξέρω εγώ. Ναι, τον κάναν ερχόμενο. Ο Βίλσεν. Του κάναν ερχόμενο και του πουλήσατε και του μοσκοπούλησατε. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Και το είπαμε και στην Ινδιάνα. Αυτοί όλοι οι Νέμπχαρτ και οι Νίσμιθ και τα λοιπά. Άμα είναι στα ζήτητα του χρόνου, δεν θα γελάμε. Του λέμε και θα γελάμε. Επίσης το 20. Όταν το 20 το Μαϊάμι. Δεν θα είναι στα ζήτητα. Το 20 ξαναπήρε του τελικού στο Μαϊάμι. Δύο φορές έχει πάει. Αυτό το ναυάγιο έχει συμβεί δύο φορές. Έτσι. Πολύ νεότεροι. Το Μαϊάμι είναι ακριβώς στην άλλη φάση. Και με το πίνι τζιμ πάλι καλύτερο. Αλλά θέλω να σα πω ότι εγώ τα έχω δει όλα αυτού εδώ. Και έχουν και δεν δύο... θα το δεις αυτό. Έχουν δύο All-Stars. Η Ινδιάνα δεν είχε δύο All-Stars. Αυτοί έχουν δύο All-Stars. Ο Μπάτλερ λέει ότι φέτος το Μαϊάμι έχει οριακά έναν All-Star. Οριακά έναν. Δεν νομίζω ότι ο Τζίμι πλέον έχει αυτό το level. Δηλαδή δεν έχει πλέον το Jordan level το πλέον. Είναι 35 ετών. Είναι. Και πολλά χιλιόμετρα και πολλούς τραυματισμούς. Πότε πήγε 35. Πώς δεν πήγε. Πότε πήγε. Σκέψτε από πόσο ομάδες έχει περάσει. Με τον Derek Rose παιδάκι ήταν στο Σικάγο που φοράγε το 21. Το line του Μαϊάμι πέρσι κάναν 46 νίκες. Φέτος το line του είναι 44,5. Άντερ. Θεωρώ ότι το έχουν νεϊλάρει σχεδόν. Τους έχω για κάτω από το 44. Οριακά στο 45 νίκες δεν το βλέπω ποτέ. Οριακά στο 55. Γιατί η Ανατολή δεν είναι αυτή που ήταν. Είναι καλύτερη και η Ανατολή. Αυτό. Μάλιστα. Το χαιρετάμε το Μαϊάμι και προχωράμε σε άλλες νότιες πολιτείες. Πώς καταλαβαίνουμε αν κάποιος είναι ηλικιωμένος όταν ακούει τη λέξη Ατλάντα, θυμάται το Χουάν Αντώνιο Σάμαρακ να λέει The City of Atlanta που είχε δοθεί αυτό, το θυμάσαι, στο Ολυμπιακό 96. Χουάν Αντώνιο Σάμαρακ επιφάνειος. Τότε ήταν μούμια. Τότε ήταν μούμια. Λοιπόν, η Ατλάντα... Όχι, να πω κάτι, γι' αυτό λέγονται αθάνατοι. Ναι. Γιατί φτάνουν μέχρι εκείνο το σημείο. Κοκός. Του σε. Ναι, και γι' αυτό κιόλας η Ατλάντα φιλοδοξεί και αυτή να γίνει μια ομάδα που θα πάρει back-to-back διαδοχικά νούμερο 1. Έτσι. Όπως το Ορλάντο 92-93. Ναι. Δεν θα διχάλαγε καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν θα είμαστε τόσο χαμηλά, δεν θα είμαστε. Όχι. Και είχαμε και φέτος. Δεν θα έχουμε lottery pick δηλαδή. Μα αυτό δεν ήταν το χειρότερο ρεκόρ του NBA. Ήταν τυχερή απλά ότι φτάσαμε και πήραμε το νούμερο 1. Δηλαδή με αυτή τη λογική και το. Και το Ορλάντο και τις δύο φορές που το πήρε δεν είχε το χειρότερο ρεκόρ του NBA. Μάλλον δεν θα υπάρχει 44 πώ έχει. 44-41. Στην ίδια του την υποπεριφέρεια έχουν
ομάδες οι οποίες θα πάρουν ψηλότερο πίκ από αυτούς. Θα είναι σε περισσότερες πιθανότητες. Συμφωνώ. Στα 3-5, α πούμε. Είμαστε συνηθισμένοι στην Ρώμα. Συγγνώμη. Μάλιστα. Έχουν μάθει γαλλικά λοιπόν στην Ατλάντα μετά το φετινό draft. Ρε παιδιά. Θα μάθουν γαλλικά και με άλλο τρόπο. Δεν ήξερα πόσα λεφτά πληρώνουν το number one pick. Το είχα αφήσει σε άλλη φάση. Εκεί ήταν 5-6 εκατομμύρια. Αυτό παίρνει εδώ πέρα 12 εκατομμύρια, ρε. Δεν είναι καθόλου άσχημα. Ορίσασε. Καθόλου άσχημα. Και δεν είναι ότι κιόλας έχετε από κάνα αγκέτο εκεί πέρα στο Παρίσι. Όχι, είναι Nepo Child, δεν είναι. Ο πατέρας του ήταν μπασκετμπολίστας, επαγγελματίας στον Ολυμπιακό. Είναι 12, με τη στρογγυλοποίηση πάει προς 13 όμως, όχι προς 12. Όχι, δηλαδή είναι 12-600. Η λέξη στρογγυλοποίηση, ακούω το Χατζηκρίστα, πάμε κοντά στους δεκαδικούς. Κοίτα, Ατλάντα γενικά σε σταυροδρόμι θα πω εγώ. Περίεργη φάση, ένα superstar που θα είναι ο superstar, μας τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε, πρέπει να αποδείξει, τα έχει αποδείξει και δεν μας κάνει. Όπως πρέπει να ψηλώσει λίγο για να γίνει καλύτερο στον πλανήτη. Το είχαμε πει και βγει είδηση που έλεγε ότι αν υπήρχε αγορά για τον Trae Young θα ήταν ήδη φευγάτος. Υπάρχει αγορά για τον Trae Young. Αυτό βγάλανε αυτοί. Αυτοί βγάλανε αυτή. Υπάρχει αγορά για τον Trae Young, απλά ζητάνε πάρα πολλά και δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Δηλαδή λογικό είναι να ζητάς πάρα πολλά. Απλά ξέρουμε. Δεδομένο ότι το καλοκαίρι προσπάθησαν να το δώσουν μαζί, και, μαζί με τον Μάρι. Τον Μάρι το ξεφορτωθήκαμε λοιπόν. Να το θυμίσουμε σε όλο τον κόσμο ότι ο Ντεζόντι Μάρι δεν παίζει πια μπάσκετ στην Ατλάντα και δεν θα είναι ο έτερος διόσκορος του Trae Young. Έχει πάει στην Νέα Ορλεάνη. Δεν πήγε πολύ μακριά. Δηλαδή, πιο κανονικό ρόστερ θα πω εγώ. Ναι, σε κανονικό ρόστερ. Να πούμε και ότι και το ρόστερ της Ατλάντα χωρίς τον Μάρι μέσα είναι κανονικό ρόστερ. Είναι ορθολογικό, ναι. Αλλά και αυτό εκεί που. Από την αρχή είχαμε πει ότι δεν θα δουλέψει αυτό. Το είχαμε πει, αλήθεια δεν είναι hindsight. Κάποιοι. Είχαν πει ότι θα δουλέψει, κάποιοι είχαν πει ότι θα δουλέψει. Εγώ είχα πει ότι θα δουλέψει. Ε, ναι. Το Μάρι με τον. Όχι, ρε. Δεν είχε πει ότι θα δουλέψει. Γιατί αφού είναι το ίδιο πράγμα. Πρώτη σεζόν. Τη χρονιά εκείνη που είχε δώσει το Μάρι για MVP, δεν ήταν. Το Γιάννη θα δώσει για MVP. Το Γιάννη. Ναι, το Γιάννη που είχε δώσει. Το Γιάννη θα δώσει. Τον Τρέι Γιάννη που είχε δώσει για MVP. Ναι, καλά η χρονιά. Για το δίδυμο θα δουλέψει. Ότι ο Γιάνγκ θα είναι εδώ και ο Μάρι θα είναι εδώ. Πάει καλά για Ατλάντα. Δεν μπορεί να βγει MVP με όντα ο Βέσπουμ. Εκτίβαμε. Λοιπόν, τώρα, αν κάνω έτσι μια πρώτο σχόλιο για το ρόστερ, θα πω καλησπέρα θλίψη. Μάλλον θα βλέπει το όνομα του Κλίν Καπέλα. Του Κλίν Καπέλα. Κλίν Καπέλα. Εμείς Καπέλα τον λέμε, γιατί θα δεν ξέρω πόσο Κλίν Καπέλα θα είναι στην Ατλάντα μέχρι το τέλος της σεζόν φέτος. Δηλαδή, είναι expiring contract, 30 ετών. 22 εκατομμύρια, λέει, και είναι πολύ... Δηλαδή, πραγματικά, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Έχουμε το σερβό μας. Ο οποίος πλέον 32 ο Μπόγκταν. Ο Μπόγκταν ο οποίος θα πλέον βασικούρα δίπλα στον Τρέι. Τελειώσαμε με αυτό. Και νομίζω ότι και έτσι είναι το σωστό δηλαδή. Θα αυτό είναι το σωστό. Και ίσως θα πρέπει να έχει γίνει και νωρίτερα θα πω εγώ. Κοίτα, λοιπόν. Ωραία. Από το εξής. Σαν Ατλάντα. Εδώ βήτωνα. Σαν Ατλάντα. Εμείς θέλουμε. Πέραν τέλος πάντων. Να κάνουμε ένα 100% reset. Και σίγουρα θα προσπαθήσουμε να τον στείλουμε στο trade deadline. Άμα δεν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε 100% να ξεφορτωθούμε τον DeAndre Hunter. Ο οποίος είναι σαν βαρύδι στη μέση του roster. Παίρνει 21 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, μέχρι 25 θα παίρνει. Για άλλα τα επόμενα 3 χρόνια, αυτό και άλλα 2. Και σίγουρα μας δυσκολεύει τα πάντα. Γιατί και πρέπει να παίζει, που πλέον έχουμε πάρει το Ρισασέ. Και στο 4 προφανώς έχουμε τον καλύτερο παίχτη μάλλον της ομάδας μετά τον Τρέι που είναι ο Τζέιλεν Τζόνσον. Έτσι. Και ουσιαστικά μας τρώει χώρα το rotation. Δηλαδή και ο. Πώς το λένε, δεν βλέπω κανένα τρόπο που ο Χάντερ βοηθάει με την ύπαρξή του εκεί πέρα. Ενώ αν πάει σε μια άλλη ομάδα, όπως π.χ. θα πω ας πούμε. Δεν πει στο Μιλγουόκι. Όχι, δεν πω το Μιλγουόκι. Θα πω το LA. Τους Lakers. Το LA. Ναι. Όχι τους Clippers. Τους Lakers. Θα μπορούσε να βοηθήσει εκεί πέρα. Να κάνει μια κοινή διαρκή. Επίσης, ένας λόγος για να τον. Που μπορώ να τον ψήσω να φύγει ή τέλος πάντων να τον βάλω σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι του χρόνου είναι extension eligible. Οπότε να παίξει σε μια ομάδα. Μια χρονιά. Μια χρονιά και να διαπραγματευτεί μετά και να πει παιδιά extension, κατάλαβες. Mm-hmm. Να παίξουμε λίγο μπάλα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή του δίνεις και ένα κίνητρο με τον μπάς αλλού. Δεν νομίζω ότι έχει επιλογή όμως. Και στον ίδιο. Να βρει μπάιερ. Όχι να ψηθεί ο ίδιο. Ο ίδιος, άμα του πούνε έφυγες, έφυγε. Εντάξει, ένα small forward. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το small forward είναι μια θέση πολύ περίεργη. Mm. Σε όλο το μπάσκετ γενικά. Δηλαδή στα guards βρίσκεις value. Στα forwards και στα center βρίσκεις value. Στα τριάρια, στα small forward, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ναι. Μάλιστα. Τι line έχουμε εδώ.
Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, δηλαδή. Από έχουμε να πούμε. Τι, ποιος, λέω, ποιος ακόμα. Περιμένουμε τον Οκόγκου να κάνει αυτό το breakout year. Τον είχα ξεχάσει. Ακόμα αυτό το breakout year δεν είναι ακόμα. Δεν είσαι αισιόδοξο, δηλαδή. Κοίτα, όσο είναι εκεί πέρα ο Καπελά, δεν μπορεί να είμαι αισιόδοξο. Κλεί Καπελά. Γιατί παίρνει χώρο το usage, δηλαδή. Θε, δεν θε. Και δεν μπορεί να παίξει το 4 ο Οκόγκου, δεν μπορεί να παίξει το 4. Επίση η Ατλάντα έχει 3 picks θεωρητικά στον πρώτο γύρο, εκ των οποίων το πρώτο είναι του Σαν Αντώνιο. Φιλιά. Το δεύτερο είναι από τους Lakers. Δεν είναι το δικό του Σαν Αντώνιο όμως. Είναι της Ατλάντα που το έχει δώσει στο Σαν Αντώνιο. Okay. Το δεύτερο είναι των Lakers που το έχει πάρει Ατλάντα μέσω της Νέας Ορλεάνης. Και το τρίτο είναι protected μέχρι τη 12η θέση από το Σακραμέντο. Και από το 13 ως 30 πάει Ατλάντα. Θα το πάρει και αυτό. Οπότε μπορεί να έχουν και δύο πίξ πρώτου γύρου. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Θέλουμε να. Το δικό μας το πίξ το έχουμε δηλαδή. Έχουμε. Όχι, Γιάννη, όχι. Δεν έχουμε δικό μας πίξ. Δεν το έχουμε το δικό μας πίξ. Όχι. Είναι το πρόβλημα. Στον Αντώνιο και έχουμε πάρει τον Lakers. Είναι πρόβλημα αυτό. Δεν θα τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Θα θέλουμε να δώσουμε... κάνουμε deal με τον Αντώνιο, του στέλνουμε τον Trae Young και μα δώσουν πίσω το πίκ μας. Ωραία. Το οποίο makes sense για όλες τις πλευρές. Ναι. Εξαπ' τον Σαν Αντώνιο, γιατί ο Σαν Αντώνιο θέλει να τα κάνει όσο σα δεν πάει, ώστε να πάρει το Cooper Flag. Το οποίο το έχει τα ακούτε από πέρσι, δεν το πιστεύετε, επειδή πήρε τον Chris Paul και τον Barnes. Αλλά ακούστε το που σα λέω εδώ πέρα, είναι καλά τσεκαρισμένο. Πώς? Διάβασα το κόμπ του Cooper Flag και το Κυριλέγκο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν θέλω να την ακουράσουμε, αλλά πάμε στο line λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ απελπισία. Το line. Άραγε κάποιο και την πόρτα, δηλαδή. Το line της Ατλάντα είναι 35,5. Κάτω. 35,5. Κάτω. Πολύ ψηλά. Πέρσι ήταν στις 36. Δηλαδή του λένε ότι θα είναι ίδιοι με πέρσι. Εγώ νομίζω είναι χειρότερο που πέρσι. Θα είναι χειρότερο. Και νομίζω θα είναι και χειρότερη γενικά σε αυτή την conference. Μάλιστα. Το Ρίσα Σέντ. Περιμένουμε κάτι από το Ρίσα Σέντ, δηλαδή. Είναι μεγάλο μπάστα. Περιμένω να είναι στα. Το λέει. Αβίαστο. Απλά θα είναι λίγο μικρό, από θα ήταν ο Σάρα. Περιμένω ότι θα δυσκολευτεί και θα έχει τα rookie wall, αλλά ότι εν δυνάμει μπορεί να βοηθήσει, γιατί τους δίνει μια διάσταση που δεν έχουν. Θεωρώ ότι είναι ένα καταπληκτικό 3D wing. Και γι' αυτό το και σε κάποια περίπτωση δεν αξίζει να είναι νούμερο 1. Θα τελειώσω την τώρα θα συνεχίσουμε. Και γι' αυτό και ο DeAndre Hunter δεν πρέπει να είναι εκεί. Όρισα σε. Δεν πρόκειται ποτέ να είναι κάτι άλλο από ένας τέταρτος παίκτης, τέταρτη επιλογή σε μια ομάδα. Η τέταρτη επιλογή σε μια ομάδα δεν θα γίνει ποτέ. Τρίτη. Μα δεν είναι νούμερο ένα πικ. Πώς κρίνεις δηλαδή το νούμερο ένα πικ. Θες να πιάσουμε τη λίστα με τα νούμερο ένα πικ. Έχουμε χρόνο. Αν θέλεις να το κάνουμε. Μετά, να πιάσουμε ένα νούμερο ένα πικ και να δεις ένα νούμερο ένα πικ το οποίο ήταν τρίτη και τέταρτη επιλογή θεωρείται bust ή θεωρείται επιτυχημένο. Αν παίξει 20 χρόνια. Αν παίξει 20 χρόνια δηλαδή, να το βάλουμε κάτω. Ας παίξει 20 χρόνια. Από αυτό είναι δηλαδή που αυτό κρίνεται. Άκου να δεις. Το νούμερο ένα πικ πρέπει να είναι generational παίκτης. Δεν λέμε να είναι τον μπάστ του τύπου, ξέρω εγώ, Άνθονι Μπένετ και ο Λαβοκάντη, αλλά μπορεί να είναι ένα. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν θα μυρίσει ποτέ τόσο το All-Star. Ω τρίτη τέταρτη επιλογή. Όσο οποιαδήποτε επιλογή. Θα μυρίσει τώρα, θα είναι πολύ πιο απλό αυτό που λέω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εσύ πιστεύει, Γιάννη, ότι συμφωνεί αυτό. Δεν θα μυρίσει ποτέ το All-Star όλο σύντομα. Ειδικά στην ομάδα που είναι. Κοίτα, θεωρώ ότι έχει τα φόντα, είναι αρκετά μικρό. Νομίζω ότι θα αργήσει, αλλά δεν λέω ότι δεν θα γίνει All-Star. Ήθελα να το τελειώσω, τώρα με έβρασες. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού θα υπογράψουμε να εγγυηθούμε και να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο γιατί με έβρασες, Ζάνη. Τώρα, στη μετά Jordan εποχή, η Charlotte Hornets, η αγαπημένη μας Charlotte Hornets, γιατί είναι, δεν ξέρω, όσοι έχουμε μεγαλώσει με το NBA στα early 90s, ήταν μια ομάδα η οποία όπως και στο NFL, η αντίστοιχη Carolina Panthers, από τη Charlotte δηλαδή, με το που μπήκαν μέσα στη λίγα, κάνανε impact πολύ μεγάλο. Ναι. Και είχαν και παίκτες οι οποίοι, ξέρω εγώ, ήταν. Το Ραντζέλο και το Λίζο Μόρνινγκ. Ναι, οι οποίοι φύγανε και οι δύο βέβαια, τσακωθήκαν και φύγανε γιατί είχαν ένα βλάκα ιδιοκτήτη. Και ένας πήγε στο Μαϊάμι και έγινε θήλος, και άλλος πήγε στη Νέα Υόρκη και έγινε. Και ο Μπάρον Ντέιβις μετά. Ναι, αλλά ο BDD ήταν άλλη. Sorry. Όπα. Το ξεχνάμε τον BDD, το διαγράφουμε. Ο αλγόριθμο τώρα. Λοιπόν. Επίση οι καλύτερε εμφανίσει όταν ήμασταν πιτσιρικά, τα πιο ωραία χρώματα τη Σάρλοτ. Ό,τι ρούχο και να έπαιρνε ήταν cool. Ναι, ήταν πολύ. Το ξαναφέρνετε πίσω νομίζω. Το μαύρο τρικουάζ είναι πολύ cool συνδυασμό. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή του χάσαμε, κάποια στιγμή του ξαναβρήκαμε. Κάποια στιγμή ξαναγίνανε τραγική. Τελευταία φορά που ήταν στα playoff ήταν όταν ο Κέμπα Γόκερ μπορούσε να σηκωθεί και να καρφώσει. Θεωρείς χωρίστο. Τι να κάνουμε. Ρε φίλε, όλα τα ωραία πράγματα έχουν ένα τέλος. Και βέβαια πριν τελειώσει κάποιο πρέπει να πάει πρώτα στους Νίκς και μετά στην Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η πορεία. Δεν θέλω να πω ποιος την έχει κάνει αυτή την πορεία τώρα τελευταία, αλλά τέλος πάντων ας τα αφήσουμε αυτά για άλλες εκπομπές. Έτσι πρώτα η Νίκς και μετά η Ευρωλίγκα. Με στάση Ντιτρόιτ εδώ. Λοιπόν. Τι έχουμε τώρα, εμείς έχουμε. Εγώ λέω να πούμε για άλλα. Να πούμε για τη Σάλο, για την περιοχή. Πολιτικά δρόμενα γενικά. Θα ψηφίσει Τραμπ, Σάρλοτ.
Καρολάινα τώρα, γιατί να το αφήσει αυτό. Ο Τζόρνταν, οι οπαδοί τη Σάρλοτ που γράφανε πίσω από το γήπεδο με σπρέι, άσε τη Σάρλοτ μας ελεύθερη, δικαιώθηκαν. Ναι, άσε την ομάδα μας. Και τώρα είναι ελεύθεροι να κάνουν τίποτα. Και δεν μην κάνουν τίποτα όμως. Δεν έχουν δύο παίκτες οι οποίοι, αν μείνουν υγιείς μέχρι το τέλος της χρονιάς, μπορούν να τους πάνε πάρα πολύ καλά. Να τους πάνε λες 40 νίκες. Τώρα εσύ πας το Λαμέλο Μπολ Μάιλς Μπρίτζες. Όχι, και ένα τρίτο. Τον Μπράντον Μίλερ. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Okay. Αυτή η τριπλέτα δηλαδή δεν έχει ένα potential. Έχει. Σαφώ και έχει. Σοβαρό αποτέλεσμα. Δηλαδή με υγιείς και φορμαλισμένους αυτούς τους τρεις. Τι μπορούμε να κάνουμε. Καλά, να σου πω. Μισό λεπτό. Ο Γιάννης είναι πολύ υπερβολικός. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν μιλήσει εντάξει, σήμερα. Εντάξει, το χιούμορ έκανε τώρα. Εντάξει. Όχι, το πιστεύει. Δεν είναι ότι απλά κάνει χιούμορ. Δεν έχω τρελαθεί. Ναι, προφανώς. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει πολύ μεγαλύτερο μέλλον από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ενώ βάσει εκεί που είναι τώρα. Πού μπορεί να φτάσει. Okay, το ποσοστό εξάρτηση. Συγγνώμη, δηλαδή, αυτό που ρωτάει. Κανένα άλλο δεν μπορεί να κάνει το γιο τζάμπ. Το ποσοστό εξάρτηση σε αυτόν όλο που λες από την υγεία του Λαμέλο Μπολ, πόσο τη εκατό είναι. Ξέρω εγώ, 80%. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Ναι, αν βγάλει το Γιάννη Αντετοκούμπο από του Μπακ, πώ θα παίξει. Το Γιάννη Αντετοκούμπο, αν εξαιρέσουμε τι δύο τελευταίε παιχνίδια. Αν εξαιρέσουμε τι δύο τελευταίε παιχνίδια που κάνει τα playoff, δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει πάρει καλλιά του τραυματισμού. Άμα δούμε λίγο την καριέρα του Λαμέλο Μπολ, ναι, θα δούμε ότι ο άνθρωπο και το. Okay, αυτόν έχουμε όμω και τον πληρώσαμε. Τι να κάνουμε, λέει τώρα. Τον πληρώσαμε αδρά. Κοίτα, και τι να κάνουμε, να μην τον πληρώναμε, δεν γινόταν και να μην τον πληρώσουμε. Δεν είναι... Είπαμε, είναι αυτή η κουλτούρα πλέον. Ότι άμα έχει ένα παίκτη που είναι καλό, θα τον πληρώσει σαν έναν γαμάτο γιατί. Άμα σου φύγει, πώ θα έρθει. Είναι ο καλύτερο στην ομάδα σου. Ωραία. Κοίτα, κατά τα άλλα. Πες μου εσύ που. Θα σου πω. Αυτό για το μέλλον, εγώ το δέχομαι. Θα σου αλλά πω ότι. Αν μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Ναι. Ο Μπρέντο Μίλλερ, τον οποίο εγώ δεν τον πίστευα πέρσι, όπως ξέρετε, όσο μας πάρει. Έτσι. Είχες βάλει άλλο το στοίχημα και ναι. Πήρες και πολύ στο λαιμό σου. Και. Πώς το λένε. Κάτσε, ακόμα νωρίς. Για λοιπόν, πέρσι πάντως τον πήρε. Πέρσι το κάναμε, δεν το κάναμε τράφο. Με ρίτς να πούμε. Πάμε ρε σκούτ να δώσουμε απαντήσεις ρε φίλε. Λοιπόν, ο Μπράντον Μίλλερ λοιπόν είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Σίγουρα θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια εξέλιξης. Τα νούμερα του πέρσι πώς ήταν, Γιάννη. Όχι, δεν θα τα βρει. Όχι μόνο έκανε καλή χρονιά. Πλησία στους 20 πόντους. Έκανε καλύτερη χρονιά από αυτό που, που είχαμε δει σε σχέση με το παίξιμό του στην Αλαμπάμα. Ναι. Δηλαδή έδειξε άλλα στοιχεία. Ποιο αθλητικό πρώτα απ' όλα. Έδειξε, παιδί μου, τη μετάβαση ενός παίκτη από τον NCAA στο NBA. Που παλιά το βλέπαμε σε 4-5-10 παίκτες, ξέρω εγώ, καλούς, που λέγαμε να αυτοί είναι οι NBA stars. Και φέτος πλέον δεν υπάρχει, διότι με τα trades που έρχεται ένα παίκτη στο NBA, αυτά εξελίσσει και αυτά πηγαίνει. Ενώ αυτό είχε διαφορά. Και εκεί την πάτησε εσύ. Να στο... Εγώ δεν περίμενα ότι η αθλητικότητα. Δεν περίμενα την αθλητικότητα την οποία έδειξε στους pros. Δεν το περίμενα. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Και την οριμότητα. Και τα συμπεριφορικά. Και τα συμπεριφορικά. Θεματάκια που είχε. Καλά, εγώ δεν το φοβόμουν. Εγώ το φοβόμουν παιχτικά. Ωραία. Δεν θεωρούσα. Σε 32 λεπτά 17,3 πόντι, 37 τρίποντο, 50 δίποντο και 83% βολές, 4,3 rebound, 2,4 assists. Πολύ καλά νομίζω. Τα rebound και assists μπορούν να βελτιωθούν. Για ρούκι. Για ρούκι, πάρα πολύ καλά. Και στη Σάρλοτ κιόλας τώρα, έτσι που η αλήθεια είναι ότι λες ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο σε μια κακή ομάδα, αλλά απ' την άλλη δεν θα έχει και καλούς συμπαίκτες για μια κακή ομάδα, οπότε μία ή άλλη. Εκεί, αυτός τελικά αναδείχθηκε. Εκεί λοιπόν εμείς βασιζόμαστε ξεκάθαρα στο να κάνει το jump και να πάει σε ένα pre-all star level. Σωστά. Δηλαδή αυτό του μπανκέρο ας πούμε. Ναι. Κάπου εκεί. Ναι, ναι, ναι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι σε αυτή τη φάση ο στόχος μας. Και πέραν αυτού πήραμε το Σαλαούν στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο top 10 δεν ήταν πικ. Ναι. Είναι ένα project. Πολύ σοβαρό project. Θα πω ότι θα μπορεί να είναι και ο Γάλλος που επιλέχθη στο draft με το μεγαλύτερο ταβάνι από όλους. Απλά το παλικάρι δεν ξέρει να παίζει μπάσκετ ακόμα. Συγκεκριμένα στο νούμερο 6. Δεν πιστεύεις ότι είναι βασικό αυτό. Ρε παιδί μου. Λίγο έψαξα και δηλαδή έχουμε βασικά θέματα. Συγκεκριμένα στο νούμερο 6 του draft τον πήραμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ξέρουν, τον ξέρουν και λένε ότι αυτό το παιδί άμα μάθει σωστά τα βασικά. Τότε μπορεί να έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Είναι εξελίξιμο σίγουρα, είναι και 19 χρονών. Είναι πολύ μικρός. Το σίγουρο πάντως έχει ότι έχει πολύ καλό μενταλιτέ όσον αφορά το. Δηλαδή είναι πολύ gritty guy. Δηλαδή δεν θα σταματήσει ποτέ έξω. Είναι τρομερό motor που λέμε. Αυτό είναι το προσόν του ουσιαστικά. Οπότε σίγουρα μπορεί να πάρει λεπτά από την αρχή, σαν 3D, και μετά σιγά σιγά καταδείξουμε τα υπόλοιπα. Ναι. Έχουμε το Βασίλειο, το Μίσιτ. Ο Βασιλάκης. Πρώτη τελευταία χρονιά συμβολέου, την επόμενη έχουμε club option. Ίσως παίξει και λίγο παραπάνω βασικός από ό,τι πιστεύει, άμα έχουμε τραυματισμούς. Καλά, από πέρσι δεν νομίζω. Πρέπει να είναι καταστρόφα. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή όμως είναι υγιής δηλαδή ο Λαμέλο Μπολ, έτσι, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
Έτσι ξέρω. Στην παρούσα φάση είμαστε υγιείς, 100% υγιείς. Όχι, είναι ο αδερφός του. Όχι, όχι. Έχουμε και βέτερα αναλύτες. Εκεί κατέληξε ο Grant Williams. Εκεί είναι. Και εκεί κατέληξε και ο Taz Gibson. Ο Taz Gibson πλέον. Ναι. Περιμένουμε σίγουρα τον Mark Williams να κάνει ένα. Ένα step up επίσης. Υπάρχουν παίχτες που μπορεί να παίξουν. Και ο Σεφ Κάρι στην πόλη που ανέδειξε τον μπαμπά του. Ρε παιδί μου, γενικά η Σάρλοτ. Έχει ροστεράκι. Έχει, ναι, αλλά και δεν ξέρω. Δηλαδή. Εντάξει. Τι λέει okay. Τι λέει δίνει δηλαδή η Σάρλοτ. 29, ξέρω εγώ. Πώς. 28,5. Πώς θα πετυχαίνω. 29. Να πω εγώ ότι θεωρώ ότι είναι καλύτερη από πέρσι. Αν είναι ολυγής, 30 νίκες. 30 νίκες είναι ολυγής. Είναι 10 νίκες καλύτερη από πέρσι. Ξεκάθαρα. Πρέπει να είναι ολυγής. Πρέπει να είναι ολυγής. Κάτσε ρε φίλε. Θεωρώ, κάτι. Θεωρώ υπέρ του δέοντος αισιόδοξο το Ζαν. Ωραία. Άμα κάτσει. Ας πούμε ένα. Όχι αισιόδοξο. Ένα ψηλό απεσιόδοξο σενάριο. Που ο Μπολ. Θα παίξει ρε παιδί μου 50 μάτς. Αλλά δεν βγαίνει All-Star. Όχι, δεν θα βγει All-Star. Λοιπόν, 50 μάτς από τα οποία δεν θα κερδίσουμε, ξέρω εγώ, τα 23. 24. Πού δεν θα κερδίσουμε. Με αυτή, σε αυτό το. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Σου λέω τώρα, παίζει σε αυτό το division που παίζει. Έτσι, παίζει με ομάδες οι οποίες είναι. Κατά κοινή ομολογία, στην καλύτερη για το play-in, ξέρω εγώ. Μονολυθικές. Δηλαδή, τώρα το τέτοιο. Το Orlando δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεφύγει από το play-in. Θα είναι εκεί στο 7, 8, άντε πες το 6. Δεν στο έχει φόβητρα σίγουρα. Κάτι για το 5. Ναι, δεν έχει φόβητρα. Οπότε, άμα αυτό είναι το ταβάνι του division, μπορούμε ρε φίλοι να παίξουμε. Δηλαδή, άμα μας βγει καλό ο Σαλάουρ. Για να κάνει 30 νίκες και πάνω. Άμα κάνει το step up ο Miller και ο Mark Williams. Για να κάνει 30 νίκες και πάνω, θέλει δύο stars. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ θα τους πάω over. Πάμε. Εγώ. Πάμε, Σαρλότα! Εγώ δεν ξέρω. Εγώ under και κοιμάμαι ήσυχο το βράδυ. Εγώ θα τους πάω over αν είναι όλοι υγιείς, όλη τη χρονιά και δύο All Stars. Αυτό τώρα δεν είναι πρόβληψη όμως. Εγώ σου είπα υπόθεση δική μου και τα λοιπά που δεν είναι καν υγιής. Είσαι εμπεριστατωμένη. Άρα είναι σαν να σου λέω θα βγει under. Α, κάνουν 7 νίκες παραπάνω. Πάνω, 28, ωραία, πάμε μόλις άλλο τα τρέλα νίκες. Άλλη μία μας έμεινε. Κουράγιο. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται και στην τελευταία ομάδα. Θα σταματήσω εκεί. Τελευταία ομάδα. Που είχε την τύχη να της πέσει το κατά κοινή ομολογία consensus number 1 μέχρι τα μέσα το play-off, να της πέσει το 2 και να πανηγυρίζανε στην πρωτεύουσα. Ωραία, φίλε. Η Washington Wizards λοιπόν είναι αυτή. Είναι άνεπτοξη είμαστε. Οι άνεπτοξη είμαστε. Μπορείτε να μας βρείτε εδώ. Βάλε μας από κάτω τα πολύ ωραία τα σουπεράκια αυτά. Εδώ τα μπράβο, Βίτωνα. Που θα βγουν από κάτω να μας δουν στο Instagram και πάρουμε κανένα follow. Spotify, ας ξέρω εγώ. Κάντε like και subscribe γιατί θέλουμε, ξέρουμε, μπορούμε. Να σας μιλάμε για Washington Wizards πάρα πολλές ώρες, αν μπορούμε. Ναι, γιατί ο Jordan Poole θα κάνει εκπληκτική χρονιά. Θα δείξει σε όλους. Όπως ο Jordan παλιότερα. Ναι, θα δείξει σε όλους ότι κάνανε λάθος. Ο Καλ Κούσμα, κανένα πιστεύω ότι δεν θα μείνει ο Κούσμα. Όχι, δεν μείνει ο Κούσμα. Δεν βγαίνει νόημα. Hot commodity. Δεν βγαίνει νόημα. Hot commodity ο Κούσμα. Ούτε για αυτούς έχει νόημα να μείνει. Καμία. Είναι hot commodity, το συμβόλαιο του είναι τέλειο. Ακούγεται για πολλές ομάδες. Είναι extension, οπότε. Βλέπω τα ονόματα. Δεν υπάρχει λόγο. Σίγουρα πετάνε σκούφια από Lakers να το πάρουν πίσω. Εννοείται. Τρελαίνονται. Είναι φτιαγμένος γι' αυτό. Και με συμβόλαιο το οποίο μειώνεται. Φέτος 23, του χρόνου 21, του χρόνου 19. Σωστά, είναι ανάποδο. Είναι τρελό αυτό. Hello. Κοίτα, έχει όμως το extension, στο οποίο αν πάει σε μια ομάδα θα πάει για το extension. Δηλαδή θα πάει να τους πει, θα κάνει μια διαπραγμάτευση αν παίξει καλά. Yeah. Και οι Lakers γιατί όχι. Δεν είναι και ομάδα που λέει. Homegrown talent είναι. Αλλά δεν είναι ομάδα που λέει. Αλλά έχει μέσα, έχουν πάρει κάτι που λένε, έχουν τον Bagley. Ρε γαμώτο, πόσο χάλια πήγε αυτό το πράγμα. Πόσο τον πιστεύαμε όλοι. Bagley expiring. Και αυτόν τον βλέπω για τρέιν. Ναι, αλλά θα δεν παίζει ρε φίλε. Δηλαδή είναι τώρα η τρίτη ομάδα κατά σειρά ή τέταρτη. Είναι τρίτη. Εγώ δηλαδή θυμάμαι το Sacramento που τον drafted στο 2 και όχι τον Doncic. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο Βλάντε. Γιατί έκανε και δηλώσεις μάλιστα γιατί πίστευα τον Fox ότι θα γίνει superstar και δεν μπορούσε να πάρω ένα παίχτη. Προσωπικό δεν είχε τίποτα με τους Σλοβαίνους. Καλά, εντάξει. Έτσι. Όταν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, πρώτα ξανά. Ναι, πήρε τον Παπαγιάννη. Ναι, μεγάλη μεταγραφή. Μετά πήγε στο Detroit και μετά πήγε στη Washington. Πήγε πουθενά αλλού. Όχι. Δεν θυμάμαι να έχει πάει πουθενά. Δεν έχει πάει. Μάλιστα. Παιδιά, τώρα μιλάμε για. Να, αυτό τώρα δηλαδή. Αυτό μπορεί να μείνει άλλα 10 χρόνια στη Λίγκα. Είναι νούμερο 2 πικ. Τι σχέση η καριέρα του είναι νούμερο 2 πικ. Είναι ένα πράγμα δηλαδή το οποίο. Και εντωμεταξύ τον βλέπει μέσα στο γήπεδο και λέει. Μα ακόμα παίρνει τα λεφτά αυτά. Τι προσόντα είναι αυτά. Δηλαδή, έχει φοβερά προσόντα. Δεν θα πάρει καλύτερα λεφτά από αυτά τα οποία έχει βρει. Έχει φοβερά προσόντα δηλαδή. Και σε πιάνει ψυχή σου.
Έτσι. Και νομίζω ότι μια τέτοια κατάσταση. Σαν να τον πόη σου είναι ένα πράγμα. Μια τέτοια κατάσταση. Φοβάμαι, δεν θέλω δηλαδή. Φοβάμαι θα γίνει και ο Αλεξάρ. Δηλαδή, δε ένα σπέσιμο, ξέρω εγώ, το οποίο έχει και έφεση στο rebound αυτό κτλ. Και δεν μπορεί μέσα στην ακέντα να κάνει και κινήσει. Τέταρτο καλύτερο παίκτη σε μια ομάδα. Ο Αγίνκα επέλεξε την Ευρώπη από το να πάει στη Ουάσιγκτον και να παλεύει έτσι για ένα roster spot, two way ή οτιδήποτε του δώσουν. Και ο Φουρνιέ απέρριψε τη Ουάσιγκτον που τον φώναξε να κάνει τον baby sitter. Ναι, για να κάνουν Γάλλους. Του Κουλιμπάλε και του Σάρ. Παραδόξως αυτό που είπε ναι ήταν ο Βαλαντσιούνα στη Ουάσιγκτον που θα μου πει τώρα 32 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Δεν το βλέπω. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό κίνηση από τον Αγίνκα. Εξήγησέ μου, τι είναι αυτό. Σώμα έχει βρει καμιά γκόμενα, ξέρω. Καλύτερα στον Παναγιώ. Ο Βαλαντσιούνα. Δηλαδή τον ήθελε ο Παναγιώ, ήταν στον Παναγιώ αυτό. Να θυμίσω τον κόσμο ότι ο Βαλαντσιούνα δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Ο Βαλαντσιούνα έχασε το ποτάμι στον Τωρόντο και στα μέσα τη χρονιά έγινε δηλαδή τον Μαν Κασόλ. Σωστά. Έτσι, δηλαδή το χρόνο ήταν το πήρε δαχτυλίδι. Πήρε δαχτυλίδι. Είχε παίξει. Είχε παίξει. Τι μπουρδε είναι αυτέ τώρα. Τι μπουρδε είναι αυτέ, αφού το παίρνει. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν θεωρείται ότι έχει πάρει πρωτάθλημα, δηλαδή δεν είσαι εκεί πέρα να το σηκώσει και τα λοιπά. Δεν είσαι... Το θέμα είναι ότι δεν πήρε πρωτάθλημα, δεν θα πάρει δαχτυλίδι ο φίλο μου ο Μάρκο Μάρκ. Δεν θα πάρει. Έχει την ουσία σου. Θα το φτιάξουν εκεί που είναι. Έχει καλά δαχτυλίδια. Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα. Άκου. Λοιπόν. Είπαμε για τον Κούσμα. Λέμε, θα σου πω τώρα ότι σίγουρα ο Βαλαντσιούνας είναι επίσης, μιλάμε τα μάμ για trade. Δηλαδή, εσείς δεν το θέλατε, ας πούμε, στην Ιόρκη. Εγώ έχω γουστάρω πάρα πολύ σαν παιδί. Μα υπάρχουν ομάδες που έχουν ανάγκη στο 5. Δεν είναι τίποτα. Και πήγε και υπέγραψε. Δεν είναι παίχτης τίποτα. Τη χειρότερη ομάδα του Λίγκας. Δεν θα το πάρουν ποτέ οι Νίξ, δεν είναι παίχτης τίποτα. Όσα ψυχολόγητη δηλαδή μπορεί να είναι αυτή η κίνηση. Δεν είναι παίχτης τίποτα, βρε. Τι να σου εξηγεί, δεν καταλαβαίνει τώρα. Δεν είναι αυτό, δεν το στέλνει αυτό τίποτα. Περιμένω να δούμε ένα jump από τον Κουλιμπαλί να βελτιωθεί. Αυτό περιμένουμε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε το Σάρ, μήπως και μας διαψεύσει. Μακάρι να μας αλλά πιο inefficient. Ψηλό top 3 picks στην ιστορία δεν νομίζω ότι θα πει ξανά υπάρξει. Είναι πιο efficient, νομίζω στο, θα μείνει στην ιστορία ο Λοβοκάντι, ο Μπένετ. Θες να είναι όλοι πιο efficient από ότι είναι ο Σάρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να τελειώσει φάση κοντά μέσα στο ζωγραφιστό. Ισχύει. Επίσης ο Μπρόγκτον θα πω εγώ ότι είναι υποψήφιος αν τον θέλει κάποιος για trade, expiring contract. Και αυτός έχει θέμα τραυματισμού, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχει, αλλά δεν τον θέλεις για πάρα. Κατάλαβες. Δηλαδή σε μια ομάδα που τον backup point guard σου, ας πούμε, θέλουμε έτσι να έχουμε μια ή το combo guard σου, ένα βετεράνο, six man of the year, τέλος πάντων να του δίνεις λίγα λεπτά. Θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση και με καλά λεφτά. Και επίσης βλέπω και τον Βούξεβιτς. Θα πάρει λεφτά από τον από το ΣΑΡ, σίγουρα. Εγώ λέω ότι θα πρέπει. Δηλαδή είναι καλύτερος παίχτης από το ΣΑΡ. Επίσης, Άντωνι Γκιλ που έμεινε. Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτός περνάει καλά, Γιάννη. Αυτό περνάει καλά εκεί. Περνάει καλά στη Ουάσιντον. Περνάει καλά στη Ουάσιντον. Είναι ξεκάθαρο. Και κάνει. Και εγώ πάει. Και είναι πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχω πάει και στο Τζόρτζταουν μέσα, έχω πάρει και φανέλες. Να πάει για συναυλία με τη γυναίκα. Τέλεια. Τζάρετ Μπάτλερ επίσης που πέρσι έκανε τα ματσάκια. Είναι σε ένα συμβόλαιο non-guaranteed του χρόνου team option και αυτός είναι προς διάθεση. Μην εκπλαγείτε να ακουστεί και για Ευρώπη. Και για Σαντίκ Μπέι θα μπορούσε να είναι διαθέτει κάποιος, αν είναι στα scorer. Ναι. Εγώ θέλω ο Βαλαντσιούνας να μείνει για να τον πάρω στο fantasy και να κάνει νούμερα. Θα κάνει νούμερα. Αυτό θέλω. Να καταλήξουμε εκεί. Καλά, εσύ Βαγγέλη μου πάντα είσαι με τους παλαιούρες εκεί πέρα στο fantasy. Θα το κάνω και στο NFL αυτό. Έχω επικρατηθεί πάρα πολύ από τους rookies. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τα picks, γιατί τα είπαμε εκτός αέρα. Έχει το δικό της πικ ουσιαστικά η Washington, αυτό είναι το βασικό. Η Washington έχει το δικό της πικ μέχρι το νούμερο 10, είναι top 10 protected και θα το πάρει. Σίγουρα. Γιατί δεν θα, θα τερματίσει πάνω από... Μπορεί να πρέπει να τερματίσει λέει, πάνω από την έκτη θέση, ας πούμε, έκτη χειρότερη, ας πούμε. Δηλαδή πες ότι έρχεται το χειρότερο σενάριο. Ωραία. Που από 7η πάει στη 10η θέση. Γίνεται να πάει 7η ποτέ η Washington. Αν είσαι στο πρώτο πικ μέσα, δεν μπορεί να σε περάσουν άλλες 10 ομάδες και να πάρεις το 11. Όχι. Γιατί. Μπορεί να σε περάσουν 3. Αυτό λέω, μόνο 3. Άμα είσαι έκτος, μπορεί να πάει μέχρι 9ος, οπότε κρατάει το πικ τους. Ναι. Κοιτώντας τώρα τις υπόλοιπες ομάδες, δεν βλέπω ούτε 4 που μπορεί να είναι χειρότερες από την Washington. Πραγματικά. Και έτσι όπως είναι στημένο το roster. Με τόσες δυνατότητες για παίχτες να την κάνουν από εκεί και να πούνε φεύγουν. Μπορεί να πάει παρακάτω. Και καλά να πηγαίνει. Να πάει να πεις μια στο κοντινό, πάει καλά. Θα αρχίσουμε να πουλάμε. Ναι, για να κεφαλοποιήσουμε ότι πάνε καλά οι παίχτες. Σε φάση θα σου δώσουμε πίξ, θα σου δώσουμε το Βαλαντσιούνα γιατί μα παίρνει παιχνίδια, ξέρω εγώ. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πέρσι είχαν 15 νίκες, φέτος τους δίνουν για 21. Γελάω. Ναι, δεν το κάνω. Ποτέ. Γελάω. Ποτέ. Και λέω ότι είναι σίγουρο άντερ τώρα αυτό, δεν πάμε να παίξουμε κανένα πιτοχίλιαρο. Ναι, πρέπει να πάμε να παίξουμε πιτοχίλιαρο.
Και μετά αρχίζει ο Βαλαντσιούνας, γίνεται MVP, λέει και ο Κούλ. Και αρχίζει μετά ο Άλεξ Άρκη, είναι Rookie of the Year, μιλά, διάβαζα και έβλεπα όλα τα podcast σε όλες τις γλώσσες που με κράζανε και πήρα κίνητρο να λέει ο Άλεξ Άρ. 18-10, ξέρω εγώ, και 3 blocks, ξέρω εγώ. Και 42% στο τρίποντο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εκπομπή έχει περάσει από τη ζώνη του μπάσκετ, τη ζώνη της επιστημονικής γνωσίας. Γλυκόφωτος έχουμε περάσει. Αυτά με τους Γάλλους Rookies, εδώ ήταν η όμιλος που ήταν και οι δύο μέσα. Άρα λοιπόν, αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρακολουθήσετε. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο ενδιαφέρον υλικό όσον αφορά του. Έχουμε τη Δύση την επόμενη εβδομάδα και η Δύση δεν υπάρχει κανένα division από το οποίο να είναι διαβάσει. Όλα έχουν ενδιαφέρον. Και πάμε. Λίγο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναλέω, like και subscribe. Συνδυασμένοι σε όλα τα social media και στο Spotify για να μπορείτε να ακούσετε το podcast χωρίς να βλέπετε τις φάτσεις μας. Αυτά και γεια σας.